Λοιπόν, μιλάω σπάνια από γραπτό κείμενο, αλλά επειδή εδώ ο συντονιστής μας είναι πάρα πολύ αυστηρός και έχω αρκετά πράγματα να πω, θα το τολμήσω. Ο τίτλος μου και όλη η ομιλία μου είναι λίγο προκλητική, ας το πούμε. Ο τίτλος μου είναι «Τι να κάνουμε από τη διαμαρτυρία στη διακυβέρνηση». Συμπολίτες και συμπολίτες, περίμενα αυτό το κίνημα 37 χρόνια. Λέγομαι Μιχάλης Λιανός, είμαι καθηγητής κοινωνιολογίας του Πανεπιστήμιου της ΧΟΟΜ και έχω έρθει εδώ όσο μπορώ από τη Γαλλία, ελπίζω τώρα για μεγάλο διάστημα, για να είμαι μέλος αυτού του κινήματος. Περίμενα αυτό το κίνημα 37 χρόνια. Γάλλιο αργά παρά ποτέ. Πίστευα από έστικτο, όντας μικρό παιδάκι στην μεταπολίτευση, ότι κάπως έτσι θα ήταν η δημοκρατία. Δεν εντάχθηκα ποτέ σε κανένα πολιτικό σχηματισμό και ήλπιζα πάντα ότι η ώρα τούτη θα έρθει. Στέκομαι λοιπόν μπροστά σας με βαθιά συγκίνηση. Θα ήθελα να μιλήσω όχι απλώς ως ειδικός στην κοινωνιολογία και την νομική, αλλά και ως μέλος αυτού του κινήματος. Θα προσπαθήσω να υπογραμμίσω μερικά συμπεράσματα και να αποφύγω τις πολυπλοκότητες των επιχειρημάτων μου, τις οποίες μπορούμε να εξετάσουμε στη συζήτηση που θα ακολουθήσει. Σας διαβάζω κάτι από την περιγραφή του κινήματος, το Real Democracy. Ποιοι είμαστε? Είμαστε απλοί άνθρωποι. Είμαστε σαν και εσάς. Άνθρωποι που κάθε πρωί πηγαίνουν να σπουδάσουν, να εργαστούν ή να βρουν δουλειά. Άνθρωποι που έχουν οικογένεια και φίλους. Είμαστε άνθρωποι που εργάζονται σκληρά κάθε μέρα για να ζήσουν και να προσφέρουν ένα καλύτερο μέλλον στους γύρω τους. Κάποιοι από εμάς είναι προοδευτικοί, κάποιοι άλλοι συντηρητικοί. Μερικοί έχουν, πιστεύω, μερικοί δεν έχουν. Μερικοί έχουν συγκεκριμένη ιδεολογία και άλλοι είναι απολύτικοι. Είμαστε ανώνυμοι, αλλά χωρίς εμάς τίποτα δεν θα μπορούσε να υπάρξει, καθώς εμείς κινούμε τον κόσμο. Είμαστε άνθρωποι, όχι προϊόντα σε μια αγορά. Επειδή ο χρόνος είναι λίγος, θα δείξω κάπως ασύνδετα μερικά σημεία που μου φαίνονται κρίσιμα σε αυτή τη σπουδαία ιστορική στιγμή που ζούμε όλοι μαζί εδώ. Πρώτα, δύο εισαγωγικές αλήθειες. Όσο και αν επιμένουμε στα πρόσωπα και να ισχυριζόμαστε ότι δεν θα φύγουμε αν δεν φύγουν, γνωρίζουμε όλοι μας ότι αυτό δεν οδηγεί από μόνο του στην κοινωνική και πολιτική αλλαγή που επιθυμούμε. Για να το πω πιο σταράτα, προσωπικά δεν πιστεύω ότι αν τύχαινε για λόγους ταξικούς ή άλλους να ήμουν ενταγμένος σε ένα κόμμα, παραδείγματος χάρη στη Νέα Δημοκρατία, το Πασό, και να ήμουν τώρα ξέρω εγώ υπουργός, ότι θα έκανα κάτι διαφορετικό από αυτό που κάνουν οι άνθρωποι που είναι εκεί. Χωρίς αλλαγή δομών και θεσμών, θα συνεχίζουμε να κεντρίζουμε μάταια αυτό το ημιθανές μόρφωμα που είναι σήμερα η κομματική και δίθεν αντιπροσωπευτική κοινοβουλευτική δημοκρατία. Δεύτερο σημείο είναι ότι η δύναμη που μας προστατεύει είναι το συμπαθές βλέμμα της πλειονότητας, κατά τη γνώμη μου. Ο λόγος είναι απλός. Σε περίοδο κρίσης ή αναβρασμού, η καινοτομία γίνεται πιο ελκυστική. Οι άνθρωποι στρέφονται προς το νέο και είναι περισσότερο πιθανό να ξεχάσουν για λίγο τη ρουτίνα του καναπέ, της δουλειάς, των διακοπών. Όμως το βλέπουμε, χάνουμε ή χάσαμε ήδη την άμεση συμμετοχή του πολυκόσμου και σε λίγο θα χάσουμε και αυτό το συμπαθές βλέμμα που μας προστατεύει ακόμη από το να θεωρηθούμε μια γραφική μειονότητα. Δύο επιστημονικές διαπιστώσεις. Έχω ερευνήσει για πολλά χρόνια με τους συνεργάτες μου συγκριτικά την αβεβαιότητα και την ανασφάλεια στην Ευρώπη. Εκείνο που μπορώ να πω είναι ότι αγγίζει όλες τις τάξεις, ακόμη και προς ορισμένα σημεία, ακόμη και την άρχουσα τάξη, σχετικά με το μέλλον των ανθρώπων και το μέλλον των παιδιών τους, και υπάρχει μόνο μία σαφής εξαίρεση. Η εξαίρεση αυτή έχει να κάνει με το να ανήκει κανείς ουσιαστικά, να αισθάνεται ότι ανήκει ουσιαστικά σε μια συλλογικότητα. Τότε μόνο δεν αποσταθεροποιείται. Όπως εμείς εδώ, η εμπειρία της πλατείας το λέει ξεκάθαρο. Όταν είμαστε μαζί, απελευθερωνόμαστε από το φόβο. Το φόβο της ανεργίας, της φυτοζωίας, του διαρκούς ανταγωνισμού και της αστάθειας που φαίνει στις σχέσεις μας, ακόμη και στις προσωπικές. Από την άλλη πλευρά, όπως λέχθηκε ήδη, οι κυρίαρχες συνθήκες δεν αποτελούν σύμπτωση. Είναι λάθος να υποτιμούμε τη δύναμη του καπιταλισμού, βλέποντάς τον ως κάποιο είδους κατευθυνόμενη συνωμοσία. Ο καπιταλισμός είναι ισχυρός, ακριβώς γιατί δεν είναι σχέδιο και δεν έχει σκοπό. Είναι, ας πούμε, ο ελάχιστος κοινός παρονομαστής των σχέσεών μας και παρουσιάζει δύο πλεονεκτήματα. Ένα, ότι αντικαθιστά τον πόλεμο και τη σωματική βία με την αγορά. Και δύο, ότι δίνει διαρκές κίνητρο σε όλους να συνεισφέρουν στον ανταγωνισμό. Και με αυτόν τον τρόπο εκτείνει το πεδίο του. Με άλλα λόγια, μας επιτρέπει να δημιουργούμε συστήματα και υποδομές που δουλεύουν,
όπως το διαδίκτυο, συστήματα μεταφοράς, τα σούπερ μάρκετ κτλ. Ενώ μας αποσταθεροποιεί ως άτομα. Ακριβώς από αυτό προέρχεται κατά τη γνώμη μου και η σωστή αίσθηση ότι όσο καλύτερα και γρηγορότερα δουλεύει αυτός ο οργανωτικός ιστός γύρω μας, τόσο πιο ασήμαντος γίνεται ο άνθρωπος. Αν θέλουμε να εγκαταστήσουμε μια πραγματική δημοκρατία, δεν πρέπει να εθελοτυφλήσουμε σε σχέση με τον καπιταλισμό για μια ακόμη φορά, αλλά να χρησιμοποιήσουμε την αλήθεια και τις αναγνωρισμένες αδυναμίες μας προς όφελος ενός άλλου κόσμου. Πρέπει να δεχτούμε, παραδείγματος χάρη, ότι όντως οι πλειονότητες είναι καταναλωτές, ότι θέλουν να έχουν το καλύτερο κινητό, σπίτι, αυτοκίνητο, να μένουν στην οικία της προτίμησής τους, να πηγαίνουν διακοπές στο καλύτερο ξενοδοχείο και να παραγγέλνουν φαγητά που τους τα φέρουν ακόμη και τα μεσάνυχτα στο σπίτι. Χρειαζόμαστε λοιπόν, κατά τη δική μου γνώμη, αν θέλουμε σε αυτό το κίνημα να δώσουμε κάποιο είδους δύναμη, κάποιο είδους ισχύ που να ξεπερνάει απλώς τη διαμαρτυρία που όλοι το βλέπουμε συρρυκνώνεται, ένα πρόγραμμα διακυβέρνησης. Σκεπτόμενος σε αυτό το πλαίσιο, δούλεψα για μια ολόκληρη δεκαετία πάνω σε ένα πρόγραμμα διακυβέρνησης που να δημιουργεί το πολιτικό, πολιτιακό και συνταγματικό πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορεί να ανθίσει μια πραγματική δημοκρατία, όπου να μην μας κυβερνούν συγκεντρώσεις συμφερόντων, κομματικών και άλλων, αλλά οι προτεραιότητες που θέλουμε να θέσουμε για την κοινωνία μας. Ονόμασα αυτό το εύπλαστο σύστημα ολιστική πολιτική. Φυσικά δεν πρόκειται να μπω σε λεπτομέρειες. Έχω ένα μικρό βιβλιαράκι που πρόσφατα δημοσιεύτηκε εδώ και το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε ελεύθερα και δωρεάν από το διαδίκτυο, αν σας ενδιαφέρει. Το ζήτημα όμως για μένα δεν ήταν να δημιουργήσω κάποιο είδους πολιτικό πλαίσιο, να σκεφτώ δηλαδή, στο οποίο μπορεί να εγκλωβιστούμε, αλλά ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορεί να κυβερνήσουμε την κοινωνία μας. Εμείς οι ίδιοι. Μπορούμε να δημιουργήσουμε όχι μια τέλεια κοινωνία, αλλά μια κοινωνία που αναγνωρίζει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται κάθε φορά ως αποτέλεσμα της δικής της βούλησης και όχι ως αποκύημα μακρινών διαδικασιών. Με άλλα λόγια, θα φταίμε οι ίδιοι για ό,τι γίνεται και αν η κοινωνία μας, παραδείγματος χάρη, έχει χαμηλή αλληλεγγύη, γι' αυτό θα είμαστε υπεύθυνοι εμείς. Ο λόγος για τον οποίο αναφέρομαι στην ολιστική πολιτική είναι ότι το καταλαβαίνουμε ή μάλλον το διαισθανόμαστε. Ο χρόνος τρέχει πια εναντίον μας. Τα πρώιμα σημάδια κόπωσης και κορεσμού αναδύονται σιγά σιγά. Οι εκατοντάδες χιλιάδες έγιναν απλώς εκατοντάδες. Το κοινοβουλευτικό παιχνίδι επέβαλε τη λύση του και περιμένει με αγωνία οι διακοπές να δώσουν τη χαριστική βολή σε αυτό το κίνημα. Οι διάφορες ομάδες της πλατείας αρχίζουν να κουράζονται. Η ομάδα θεματικής πολιτικής, το είπαμε χτες, απέτυχε. Δεν μπόρεσε να δώσει ένα πολιτικό πλαίσιο, θα φτύγει ο Σεπτέμβρης, θα δούμε. Αλλά το κοινό πολιτικό πρόγραμμα που υποτίθεται ότι θα έπρεπε να δημιουργηθεί είναι ουσιαστικά αφελές. Με την έννοια ότι το πολιτικό μήνυμα, κατά τη γνώμη μου, αυτής της συγκέντρωσης, αυτής της συνέλευσης, αυτής της συνύπαρξης είναι ότι είμαστε ανομοιογενείς, διαφωνούμε μεταξύ μας, αλλά καταφέρνουμε να συμβιώνουμε δημοκρατικά ενώ ταυτόχρονα όλοι απορρίπτουμε κάθε βαθμίδα εκπροσώπησης. Και αυτό είναι το σημαντικό πολιτικό μήνυμα. Το ζήτημα λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, είναι η διακυβέρνηση. Δηλαδή πρέπει να προχωρήσουμε, να κάνουμε αυτό το βήμα και αν έχουμε να πούμε κάτι εν σχέση προς τη διακυβέρνηση αυτού του τόπου και της Ευρώπης γενικότερα, πρέπει να το πούμε γρήγορα, τώρα. Η δική μου ιδέα είναι, όχι φυσικά να δημιουργήσουμε κανένα κόμμα ή κανένα συγκεντρωτικό σχηματισμό. Ο εκλογικός νόμος ο ισχύων μας δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα σε σχέση με το όριο του να μπει κανείς στη Βουλή κτλ. Μπορούμε όμως να κατεβάσουμε έναν εκλογικό συνδυασμό, ο οποίος το ονομάζεται, ξέρω εγώ, άνθρωπο της πλατείας, δεν ξέρω εγώ, όπου να αυτοπροτείνεται κανείς και να αισθάνεται, να υποχρεούται να είναι ανακλητός ανάλογα με τις αποφάσεις της λαϊκής συνέλευσης. Με αυτή τη διαδικασία θα μπορέσουμε ταυτόχρονα να δείξουμε και ότι είμαστε ισχυροί, και ότι έχουμε και την πρόθεση και την οριμότητα ως πολίτες να ασκήσουμε διακυβέρνηση, δεν λέω εξουσία, λέω διακυβέρνηση, και επίσης να μπορέσουμε να δώσουμε μια διάσταση εντελώς διαφορετική, κάνοντας σιγά σιγά τη Βουλή πλατεία. Νομίζω ότι αυτό μπορούμε να το οργανώσουμε με έναν ιστότοπο, να δεχτούμε αυτόνομες υποψηφιότητες, αν είναι περισσότερες από αυτές που χρειάζονται. Εμείς ξέρουμε να το κάνουμε αυτό, δεν είναι πρόβλημα, το κάνουμε με κλήρο και να στηριχθούμε στην πειθό και την αυτοπεποίθηση των εμπειριών μας. Θέλω να κλείσω με μία μικρή αποστροφή.
έτυχε να διακυβεύεται στην Ελλάδα αυτή την ιστορική στιγμή το πολιτικό μέλλον της Ευρώπης. Αυτή είναι η γνώμη. Αν αποτύχουμε, θα χαθεί μια μεγάλη ευκαιρία για πολιτική αλλαγή, που ίσως χρειαστεί δεκαετίες για να προκύψει ξανά. Πρέπει να φανούμε αντάξει αυτής της πρόκλησης. Ευχαριστώ.